Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε εδώ στο γήπεδο της Εργάνης για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Αθηναϊκού. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος μετέχει στον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας, είναι αίτητος τις δύο πρώτες αγωνιστικές, 0-0 με το Γουσού Αργυρούπολης εκτός έδρας, τη δεύτερη αγωνιστική κέρδισε 4-0 το Καματερό και την τρίτη αγωνιστική υπάρχει το ντέρμπι με τη Δόξα Βύρωνος. Μαζί μας, για να μιλήσουμε για τον Αθηναϊκό, έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εικόνα της ομάδας στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Όπως είπατε, στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχουμε δείξει καλό πρόσωπο, όμως το πρωτάθλημα είναι μακρύ και σημασία δεν έχει τι κάνει στις δύο πρώτες αγωνιστικές, αλλά το τι συγκομιδή έχει στο τέλος. Άρα λοιπόν θα κάνουμε τον απολογισμό στο τέλος. Απλά τώρα είμαστε στο ξεκίνημα και πρέπει να έχουμε το κεφάλι χαμηλά, να δουλεύουμε και θα δούμε όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Πώς κρίνεις τον τρίτο όμιλο στον οποίο μετέχεις? Είναι εύκολος, δύσκολος όμιλος? Όταν γίνονται οι κληρώσεις, όλοι λένε έχουμε εύκολο όμιλο, έχουμε δύσκολο όμιλο, είναι πιο βατός. Θα σας πω μια κουβέντα. Από ό,τι δείχνουν και τα αποτελέσματα τις πρώτες δύο αγωνιστικές σε όλους τους ομίλους, ομάδες φαβορεί που ξεκίνησαν το καλοκαίρι για πρωτάθλημα, που μπορεί να το πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν και 0 βαθμούς. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια. Το εύκολο και το δύσκολο παιχνίδι κρίνεται μέσα στο γήπεδο. Και μεγάλη σημασία για μένα έχει πόσο θέλει κάποιος κάτι. Από εκεί και πέρα και άλλοι παράγοντες συμβάλλουν ώστε στο τέλος της χρονιάς η κάθε ομάδα να δείξει αυτό που έχει χτίσει. Ο Αθηναϊκός είναι ένα ιστορικό σωματείο. Ποιος θα είναι ο στόχος της ομάδας στο πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, εγώ ήρθα στον Αθηναϊκό και είναι μεγάλη μου τιμή γιατί όντως είναι ιστορικό σωματείο. Θα πω όμως κάτι. Με την ιστορία δεν παίζεις μπάλα. Η ιστορία απλά σου δίνει ένα κίνητρο και μια όθηση ώστε να αρχίζεις να ξαναχτίζεις και να γίνεσαι μεγάλος. Εμείς στην ομάδα βάλαμε πλάνο διετίας-τριετίας ώστε να μπορέσουμε με μέσο όρο ηλικίας μικρό να χτίσουμε την ομάδα με υγεία, ώστε τα επόμενα χρόνια να αποτελείται από παίχτες της Ακαδημίας, γι' αυτό και άλλωστε έχω αναλάβει και την ΚΑΠΑ 18, και τη φανέλα να τη φοράνε παιδιά γηγενείς. Ωραία. Το ρόστερ αποτελείται από μια μίξη νεαρών και κάποιων έμπειρων παίχτων? Όχι, το ρόστερ αποτελείται κατά 90% από νεαρούς παίχτες και η μεγάλη ηλικία είναι δύο παίχτες, τρεις, οι οποίοι συνάδουν με τη φιλοσοφία της ομάδας και μπορούν να βοηθήσουν τα μικρά παιδιά ώστε να γίνουν καλύτερα. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ δεν ξεπερνάει τα 23 χρόνια. Ωραία. Να μου αναφέρεις, Δημήτρη, τους συνεργάτες σου στο team. Βέβαια, είναι πολύ βασικό, γιατί οι συνεργάτες είναι όχι μισή δουλειά, είναι παραπάνω από τη μισή δουλειά. Συνεργάτης μου και γυμναστής της ομάδας είναι ο Παναγιώτης ο Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έχει και την ΚΑΠΑ 16, οπότε καταλαβαίνετε ότι χτίζουμε κάτι από κάτω προς τα πάνω. Τερματοφυλάκων είναι ο Γιάννης ο Μαϊκαντής, ο οποίος είναι και προσωπική μου επιλογή. Και έτσι πορευόμαστε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ωραία. Έγινε και μια προσθήκη τελευταία του Βουλτσίδη. Ακούστε, η προσθήκη του Γιώργου έγινε διότι αποχώρησαν κάποιοι παίχτες και όπως είδατε δεν βιαστήκαμε. Θέλαμε να ήμασταν σίγουροι για αυτό που επιλέγουμε. Γιατί θέλουμε να ταιριάσει τη φιλοσοφία της ομάδας. Μας προτάθηκαν ηχηρά ονόματα όπως είναι και ο Γιώργος, αλλά εμείς δεν κοιτάζουμε τι όνομα έχει ένας παίχτης, αλλά αν μπορεί να προσφέρει αυτό που θέλουμε. Ο Γιώργος είναι ένας παίχτης της ομάδας, όπως είναι όλοι οι άλλοι, και θα προσπαθήσει και αυτός να βοηθήσει για το καλύτερο της ομάδας. Ωραία. Δημήτρη, ακολουθεί τώρα το ντέρμπι με τη Δόξα Βύρωνος. Ακούστε, η πόλη ζει για αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα πω μια κουβέντα και όποιος θέλει την κρατάει. Το παιχνίδι με τη Δόξα Βύρωνος δίνει 3 βαθμούς. 3 βαθμούς δίνουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εμείς θα αγωνιστούμε όπως αγωνιζόμαστε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν έχουμε να αλλάξουμε τίποτα και δεν θα μπούμε για κανένα λόγο σε άλλες διαδικασίες πέραν του ποδοσφαιρικού κομματιού. Η Δόξα Βύρωνος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει εξαιρετικό προπονητή το Γιάννη τον Κουσάνα, είμαστε και φίλοι. Συνεργαζόμαστε στην Εργάνη, ο ένας δίνει γήπεδο στον άλλον. Θα είμαστε για 90 λεπτά αντίπαλοι. Αλλά ως εκεί, αυτά τα παιχνίδια είναι ωραία και πρέπει να τα ευχαριστιέσαι. Ο χαμένος θα στεναχωρηθεί, ο νικητής θα χαρεί. Αλλά είναι ένα παιχνίδι. Τίποτα παραπάνω. Η συνεργασία σου με τη διοίκηση, Δημήτρη?
Κοιτάξτε, όλοι εμείς οι προπονητές βγαίνουμε και λέμε τα καλύτερα για τις διοικήσεις. Όταν είμαστε στην ομάδα και όταν φεύγουμε, έχουμε παράπονα. Εγώ θα σας πω αυτό που ζω μέχρι τώρα. Εγώ για να έρθω στην ομάδα έκανα πολύ ωραίες συζητήσεις, γιατί ήθελα κάποια πράγματα όσο αφορά τη βάση της ομάδας. Προς το παρόν, η διοίκηση κάνει αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Δεν μπερδεύεται πουθενά όσο αφορά το ποδοσφαιρικό και τεχνικό κομμάτι και λύνει όλα τα προβλήματα στο εξωαγωνιστικό. Αυτή είναι η δουλειά των διοικήσεων και από εκεί και πέρα κρινόμαστε κι εμείς βάσει των αποτελεσμάτων και του έργου. Οπότε δεν έχω κανένα παράπονο προς στιγμή από τη διοίκηση και ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθειά μας. Το μόνο άσχημο στο πρωτάθλημα ότι δεν υπάρχουν φίλαθλοι λόγω του COVID-19. Και εδώ θα πω την αλήθεια, επειδή βλέπουμε σε γήπεδο ότι κάπου υπάρχουν, κάπου δεν υπάρχουν. Δεν θέλω όμως να πω για αυτή την αγωνιστική, γιατί δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι το λέω με σκοπό να μην έχει φίλαθλο κόσμο η Δόξα Αβύρωνος. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάποιο κόσμο μέσα στο γήπεδο, μπήκε. Κάποιες άλλες ομάδες δεν έχουν, κάποιες άλλες έχουν. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό. Αλλά για να είμαι δίκαιος και σωστός, ας ξεκαθαρίσει από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας τώρα, που θα τελειώσουμε το παιχνίδι με τη Δόξα. Και από εκεί και πέρα προέχει η υγεία των ανθρώπων, που είναι το σημαντικότερο πράγμα, για να μπορούμε να παίξουμε και ποδόσφαιρο. Είσαι αρκετά χρόνια σε πάγκους ομάδων. Υπήρξε στην Αγία Παρασκευή, στο Αγίους Αναργύρους, στην Ελευθερούπολη. Ποια είναι η γνώμη σου για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, το επίπεδο? Είναι ανεβασμένο το επίπεδο? Υπάρχουν κάποια που πρέπει η διοίκηση της ΕΠΣΑ να τα βελτιώσει? Είχα την τιμή να περάσω όχι μόνο από αυτές τις ομάδες. Είχα την τιμή να ξεκινήσω από τη Χρυσούπολη, μετά να πάω στον Πήγασο Πατησίων, όπου έπαιξε και μπαράζ για Α κατηγορία, στην Ανθούπολη. Πέρασα και από άλλες ομάδες, στον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Απλώς αναφέρω τις τελευταίες ομάδες. Θέλω να πω λοιπόν ότι βλέπω, γιατί λέγανε κάποιοι ότι η Α κατηγορία φέτος θα εξασθενήσει με τις πολλές ομάδες που ανέβηκαν. Οι ομάδες που ανέβηκαν είναι ιστορικές και παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Και όπως βλέπουμε, ομάδες που ανέβηκαν σαν τέταρτες και τρίτες παίρνουν βαθμούς από ομάδες που είναι τα μεγάλα φαβορί. Άρα λοιπόν σημασία έχει πώς χτίζεις τις ομάδες. Η Ένωση κάνει ό,τι καλύτερο. Απόδειξη αυτού ότι φέτος δεν έκοψε το δρόμο σε καμία ομάδα και ανέβασε όλες τις ομάδες και στάθηκε δίπλα στις ομάδες και τις άφησε να παίξουν στην κατηγορία, δίνοντας ευκαιρίες, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Οπότε η προσπάθεια είναι σημαντική. Όσο τώρα για το επίπεδο της Α, θα το πω, το είπα και πέρσι που ήμουν στη Γάμα Εθνική. Η Α κατηγορία είναι καλύτερη από τη Γάμα Εθνική. Η Α Αθηνών είναι καλύτερη από τη Γάμα Εθνική. Και δεν το λέω για τις ομάδες της Αθήνας. Να σε διακόψω, Δημήτρη, έχουν έρθει παίκτες που παίζουν στην Α κατηγορία που έχουν παίξει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Επειδή πέρασα και από τη Γάμα Εθνική, οι ομάδες της Αθήνας, όντως, το επίπεδο της Γάμα Εθνικής είναι λίγο μεγαλύτερο από της Α Αθηνών, είναι φυσικό. Όμως, το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, επειδή έχει μέσα και άλλες ομάδες, και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά έχει διαφορά το επίπεδο της επαρχίας από την Αθήνα, χαμηλώνει τον πήχη. Η Α Αθηνών πιστεύω ότι είναι καλύτερη σε ρυθμό από τη Γάμα Εθνική. Βέβαια, είναι ανάλογα και τα παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια Γάμα Εθνικής που είναι ανωτέρω επίπεδο. Όμως, συνολικά η Α κατηγορία της Αθήνας για μένα είναι καλύτερη από τη Γάμα Εθνική. Ωραία. Δημήτρη, εκτός από τον Αθηναϊκό, είσαι και στην μεικτή της ΕΠΣΑ, στην κάτω των 14. Αν ήθελες να μου πεις και δύο λόγια. Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή για μένα που με επέλεξε η Ένωση να οδηγήσω τους παίχτες πριν την ΚΑΠΑ 15 και πριν την Εθνική Ελλάδος. Πέρσι είχαμε την ΚΑΠΑ 12. Κάναμε μια προσπάθεια για πρώτη φορά, η οποία κατά την άποψή μου ήταν λίγο δύσκολη, διότι δεν ήταν σαφείς οι κανόνες του παιχνιδιού. Όμως φέτος έχουμε την ΚΑΠΑ 14 και ο βασικός στόχος δεν είναι μια νίκη, μια πρόκριση. Ο βασικός στόχος είναι να προετοιμάσουμε τα παιδιά, όπως το λέει, προεθνική και το όνομα, ώστε οι παίκτες να παίξουν παραπάνω ποδόσφαιρο. Είναι σημαντικό για μένα που από αυτό το πόστο έχω την ευκαιρία να γνωρίσω παιδιά που αργότερα θα είναι μελλοντικοί πρωταθλητές και σας λέω με μεγάλη χαρά ότι τους κοιτάς στα μάτια τώρα και θα σε θυμούνται αργότερα και θα ξέρουν ότι έχεις βοηθήσει και εσύ λίγο. Υπάρχουν, Δημήτρη, ταλέντα? Νομίζω ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι στους top ποδοσφαιριστές του κόσμου. Σημασία έχει το πώς δουλεύουν και η νοοτροπία τους. Τη μεγάλη ζημιά δεν την κάνουν οι παίχτες. Τη μεγάλη ζημιά την κάνουν οι γονείς. Όχι επειδή δεν αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά επειδή νομίζουν ότι τα παιδιά τους είναι προέκταση του εαυτού τους και στεναχωριούνται κάποιες φορές όταν δεν παίζουν καλά, θέλουν να έχουν γνώμη για το παιδί, για να φτάσει το παιδί τους ψηλά. Θα πω σε όλους τους γονείς που αγαπάνε τα παιδιά τους περισσότερο από όλους μας, να τα αφήσουν να παίξουν ποδόσφαιρο, να χαρούν το ποδόσφαιρο και αν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει. Ας το κρίνουν αυτό οι ειδικοί. Οπότε
Παιχνίδι και χαρά για τα παιδιά. Ωραία. Δημήτρη, κλείνοντας, τι υπόσχεται ο προπονητής του Αθηναϊκού, ο Δημήτρης ο Κωνσταντόπουλος, στους φιλάθλους της ομάδος, τι να περιμένουν από την ομάδα στο ντέρμπι με τη Δόξα Βύρωνος και στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Θέλω να πω στους φιλάθλους μας που μας έχουν στηρίξει έως τώρα ότι το μόνο πράγμα που μπορώ να τους υποσχεθώ είναι ότι θα δουλέψω με ταπεινότητα ώστε να αφήσω στην ομάδα πρίκα. Να αφήσω στην ομάδα πρίκα η οποία να είναι αντάξια του Αθηναϊκού. Να έχει παιδιά μικρής ηλικίας που θα παίξουν αργότερα παραπάνω και μαζί με την ομάδα σε παραπάνω κατηγορίες, εύχομαι, αλλά και να αναδειχθούν και να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Για το παιχνίδι της Κυριακής, του Σαββάτου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα δώσουμε όλη την ψυχή μας για το αποτέλεσμα. Ξέρετε όμως το ποδόσφαιρο, και δεν θέλω να λέω πράγματα με φανφάρες, ότι το ποδόσφαιρο το καθορίζουν και άλλοι παράγοντες. Εμείς θα δώσουμε ό,τι έχουμε, θα παίξουμε όπως παίζουμε και από εκεί και πέρα θα δούμε. Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα? Προβλήματα αγωνιστικά δεν έχουμε, αλλά και να είχαμε, θέλω να ξέρετε ότι ποτέ δεν στέκομαι σε αυτά, γιατί είμαι χαρούμενος που έχω 25 εισάξιους ποδοσφαιριστές και όταν εμείς οι προπονητές βάζουμε προβλήματα ότι έχουμε, είναι δικαιολογία ανασφάλειας για τον εαυτό μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, όποιος ποδοσφαιριστής και να λείπει, γιατί έχω 25 ίδιους. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα, να διεξαχθεί ομαλά το πρωτάθλημα χωρίς διακοπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Εύχομαι και σε εσάς ό,τι καλύτερο και εύχομαι να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως άρχισε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.